Χτυπάμε τα αυγά και προσθέτουμε τη ζάχαρη. Ρίχνουμε το ούζο, τον χυμό λεμονιού, λίγο αλάτι, ενσωματώνουμε το μπέικιν και σιγά σιγά το αλεύρι μέχρι που να γίνουν ζύμη. Όταν είναι έτοιμη, αλευρώνουμε την μεμβράνη Την τυλίγουμε ελαφρώς και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για τουλάχιστον μία ώρα εκτός ψυγείου. Αναμειγνύουμε την ζάχαρη με το νερό και αφήνουμε να βράσουν για 5 λεπτά. Όταν είναι έτοιμα, τα κατεβάζουμε από τη φωτιά και αρωματίζουμε με το μέλι. Σε αλευρωμένη επιφάνεια ανοίγουμε τη ζύμη σε πολύ λεπτό φύλλο. Κόβουμε μεγάλα ορθογώνια κομμάτια. Σε καυτό λάδι βάζουμε ένα κομμάτι. Γυρνάμε πλευρά. Και τυλίγουμε σε ρολό. Όταν οι δίπλες ροδίσουν ομοιόμορφα, τις αφήνουμε να στραγγίξουν σε απορροφητικό χαρτί. Βάζουμε τις κρύες δίπλες στο κρύο σιρόπι. Σερβίρουμε τις δίπλες μας με σιρόπι και καρύδια. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία και καλές γιορτές! Βάζουμε το νερό και την ζάχαρη να βράσουν. Όταν πάρουν θερμοκρασία, προσθέτουμε το μέλι και αφήνουμε για 5 λεπτά. Σε ένα σκεύος βάζουμε το αλεύρι. Στο νερό προσθέτουμε αλάτι, ζάχαρη, τις βανίλιες και ανακατεύουμε. Στο αλεύρι βάζουμε το νερό,
το ούζο. Το αυγό. Και δουλεύουμε να γίνει η ζύμη. Τη χωρίζουμε σε 8 μπαλάκια. Σε λαδωμένη επιφάνεια τα ανοίγουμε με τα χέρια μας σε πολύ λεπτά φύλλα. Τα τηγανίζουμε σε μπρίκι με καυτό σπορέλαιο. Προσέχουμε πάρα πολύ τη θερμοκρασία του λαδιού για να μην χυθεί. Όταν πάρουν χρώμα από τη μία πλευρά, τις γυρίζουμε από την άλλη. Όταν είναι έτοιμες, τις τοποθετούμε σε απορροφητικό χαρτί και αφήνουμε να κρυώσουν. Τις μελώνουμε με κρύο σιρόπι. Και αφήνουμε να στραγγίξουν. Προαιρετικά σερβίρουμε με καρύδια. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία και χρόνια πολλά! Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Στο τέλος του βίντεο μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν στο κανάλι και να επισκεφτείτε το foodaholics.gr για να δείτε όλες τις συνταγές. Σε ένα σκεύος βάζουμε 2 ποτήρια αλεύρι, τα αυγά και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τη σόδα και ρίχνουμε το χυμό λεμονιού να αφρίσει. Ενσωματώνουμε το ούζο. Και προσθέτουμε λίγο-λίγο το υπόλοιπο αλεύρι. Όταν η ζύμη μας είναι έτοιμη, τη δηλίγουμε με μεμβράνη. Την αφήνουμε να ξεκουραστεί για 2-3 ώρες στο ψυγείο. Αναμειγνύουμε το νερό με τη ζάχαρη και το μέλι. Τα βάζουμε σε μέτρια φωτιά και από τη στιγμή που θα αρχίσει να βράζει το σιρόπι, το αφήνουμε για 5 λεπτά. Αλευρώνουμε την επιφάνεια και τη ζύμη και ανοίγουμε πολύ λεπτό φύλλο. Με κουπάτ κόβουμε σε 2 διαφορετικά μεγέθη. Για τη βάση ενώνουμε 2 μεγάλα κομμάτια με ασπράδι αυγού. Βάζουμε λίγο ασπράδι, τοποθετούμε ένα μικρότερο κομμάτι και επαναλαμβάνουμε. Αν θέλετε να κάνετε με σχήμα φύλλο, μπορείτε να δείτε τη διαδικασία από τις περσινές μας δίπλες στο τέλος του βίντεο. Τηγανίζουμε σε καυτό σπορέλαιο. Όταν πάρουν χρώμα από τη μία πλευρά, γυρίζουμε από την άλλη. Όταν είναι έτοιμα, τα βάζουμε σε κρύο σιρόπι. Τη σερβίρουμε με μαρμελάδα και καρύδια. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook. Καλή επιτυχία και καλές γιορτές!
αναμειγνύουμε το αλεύρι με τα αυγά, την σόδα που την σβήνουμε με χυμό λεμονιού και το ούζο. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να γίνει η ζύμη. Την τυλίγουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για 2 ώρες. Ετοιμάζουμε το σιρόπι και προσθέτουμε το μέλι. Ανοίγουμε τη ζύμη σε λεπτό φύλλο . Την κόβουμε σε ορθογώνια κομμάτια . Τη χαράζουμε σε λεπτές λωρίδες . Τη διπλώνουμε και της δίνουμε σχήμα. Κόβουμε τις άκρες . Τηγανίζουμε ανά 4 σε καυτό λάδι. Και μόλις πάρουν χρώμα, τις βάζουμε σε κρύο σιρόπι. Σερβίρουμε με μέλι και καρύδια. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook. Καλή επιτυχία, χρόνια πολλά και καλές γιορτές!